Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης με τίτλο «Υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη, ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, ιστορική, πολιτική και νομική προσέγγιση μιας δραματικής ανάφλεξης». Μάλιστα πραγματοποιείται αύριο στις 11 το πρωί στο Οδείο Ρεθύμνου. Με αφορμή αυτή την εκδήλωση λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Θωμά Λεχοβίτη, είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Λεχοβίτη, για αυτή την εκδήλωση λοιπόν, η οποία έρχεται να βάλει και αυτή το δικό της λιθαράκι προβληματισμού και συζήτησης γύρω από ένα μεγάλο θέμα το οποίο μας αφορά. Δεν είναι μακριά μας, όπως ενδεχομένως κάποιοι να πιστεύουν. Είναι δίπλα μας. Θα έλεγα είναι πολύ δίπλα μας, ναι. Εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σημειώσω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής από την άποψη ότι μέσα σε καιρούς αποχής που ξέρετε ότι διανύουν οι δικηγόροι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου βρήκε την ευκαιρία να διοργανώσει μια εκδήλωση η οποία πράγματι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξαιρετική σημασία για εντεκτενόμενα στον χώρο της Μέσης Ανατολής, ειδικά της Παλαιστίνης. Και μια εκδήλωση που ουσιαστικά θα έχουμε μια πολύπλευρη προσέγγιση στο θέμα της Παλαιστίνης και ιστορική και πολιτική και νομική και με ομιλητές, ακόμα και πολεμικούς ανταποκριτές, δημοσιογράφους, έτσι κύριε Λεχοβίτη. Δεν θέλουμε να πάρουμε τη θέση κανενός από τους εμπλακόμενους. Θέλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα όσο δυνατόν πιο αντικειμενικά και να εμφανίσουμε τις διαστάσεις ενός προβλήματος που πραγματικά ταλαιπωρεί τον κόσμο, τουλάχιστον από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών κοινοτήτων, οντοτήτων, εθνικών, θρησκευτικών, με κοινά χαρακτηριστικά όμως, αφού συμβιώνουν σε μια περιοχή εδώ και δεκαετίες. Και είναι ένα θέμα για το οποίο και εδώ σε τοπικό επίπεδο, κύριε Λεχοβίτη, και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη, έχουμε δει έτσι μια μεγάλη ευαισθησία. Έχουμε δει και συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια διαμαρτυρίας και έκφραση συμπαράστασης. Δηλαδή, ο κρητικός λαός βλέπουμε ότι είναι ευαισθητοποιημένος σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Εμείς βέβαια δεν παίρνουμε καμία θέση. Θέλουμε να αναδείξουμε τους εμπλεκόμενους ως θύματα και τους δύο. Δηλαδή, σκεφτείτε από τη μία μεριά, έχουμε ένα κράτος, το Ισραήλ, το οποίο από την ίδρυσή του και μετά και ως σήμερα δεν αναγνωριζόταν ως κρατική οντότητα από το σύνολο του αραβικού κόσμου. Με μικρές εξαιρέσεις σήμερα. Έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει δεχθεί επίθεση από τους Αράβους γείτονές του και το 67 και το 73. Δηλαδή, ένα φοβικό κράτος το οποίο έχει παράξει, έχει προκαλέσει, έχει αναπτύξει μάλλον αντανακλαστικά φοβικά απέναντι σε όλους τους γειτονές του, κυρίως τους Άραβες. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα έθνος, το Παλαιστινιακό έθνος, το οποίο δεν έχει πατρίδα έως σήμερα, το οποίο είναι παρείας του αραβικού κόσμου και το οποίο συνέχεια είναι αν θέλετε, ακόμα και τα εδάφη που του δόθηκαν εν είδη εγκατάστασης, είναι ελεγχόμενα από το γείτονα Ισραήλ και είναι εδάφη στα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, χωρίς πιέσεις κράτος όπως οφείλει να υπάρχει υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιπαλότητες, όλες αυτές οι αντιφάσεις θα είναι θέμα της αυριανής ημερίδας. Μάλιστα. Να ξαναπούμε λοιπόν ότι αύριο στις 11 το πρωί στο 2 Ρεθύμνου, εκεί θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από τους ομιλητές, εξαίρετους ομιλητές, τους οποίους φιλοξενείτε στην εκδήλωση αυτή. Όμως, κύριε Λεχοβίτη, με αφορμή της έτσι σημερινής παρουσίας σας στην εκπομπή, θα θέλαμε και ένα σχόλιο και για τις κινητοποιήσεις τις οποίες συνεχίζει ο κλάδος σας, με αφορμή φυσικά και το νέο φορολογικό. Ναι, δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι για τη συνέχιση της απεργίας μας, της αποχής από τα δικαστήρια μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποσύρει το νομοσχέδιο, έχει κάνει κάποιες βελτιώσεις οι οποίες είναι τελείως δευτερεύουσες φύσεις. Επομένως, θα συνεχίσουμε. Μάλιστα, έχω την εντύπωση ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα συνεχιστεί και με την ευκαιρία της ψήφισης, της αναμόρφωσης και της
εισόδου προς διαβούλευση του νέου ποινικού κώδικα, την τροποποίηση μάλλον του ποινικού κώδικα και την τροποποίηση του κώδικα ποινικής οικονομίας σε θέματα αυστηροποίησης των ποινών. Κύριε Λεχοβίτη, θα θέλαμε και το σχόλιο σας και για αυτό, για τις αλλαγές αυτές στο ποινικό κώδικα που παρουσιάστηκαν τις προάλλες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Προβλέπονται και αυστηρότερες ποινές για τα κακουργήματα. Υποτίθεται ότι υπάρχει πρόβλεψη και για δίκες πιο γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, δίκες εξπρές. Το σχόλιο σας θα θέλαμε. Νομίζω ότι όλη η τροποποίηση αυτή η οποία επιχειρείται από την κυβέρνηση γίνεται ενθερμό και γίνεται υπό το κράτος της αντίδρασης της κοινής γνώμης αναφορικά με ορισμένα εγκλήματα τα οποία έχουν σημειωθεί και έχουν συμβεί τελευταία και αν θέλετε να θεραπεύσουν μια αγωνιώδη αντίδραση μιας κοινωνίας χωρίς όμως πραγματικά υπάρχουν τα πεδία εκείνα που θα μπορούσε να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ του νομικού κόσμου και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Δηλαδή, αν τυχόν ανοίξουμε τις φυλακές ακόμα και για ελαφρά πλημελήματα και για ελαφρά πλημελήματα, δηλαδή πλημέλημα από ένα έτος έως τρία έτη, από δύο έτη μάλλον έως τρία έτη, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται, προκαλείται μια ιδιαίτερη ανησυχία και κυρίως ένας φόβος σοφρονισμού ή έλλειψη σοφρονισμού ανθρώπων οι οποίοι ενώ έχουν τελέσει πλημέλημα θα οδηγηθούν σε φυλακές με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικαστεί για κακουργήματα χωρίς μάλιστα να υπάρχουν οι υποδομές εκείνες που θα επιτρέψουν αυτή το άνοιγμα των φυλακών. Δηλαδή δεν έχουμε φυλακές, είναι ήδη κορεσμένες από τους υπάρχοντες κρατούμενους και παρά τα αυτά επιχειρούμε μια μαζική ένταξη στις φυλακές ανθρώπων οι οποίοι μέχρι στιγμής αντιμετώπιζαν ή τις ποινές τους με αναμορφωτικά ή με άλλου είδους μέτρα. Π.χ. με αναστολή ή με κοινοφιλή εργασία ή με μετατροπή της ποινής σε χρηματική κτλ. Βλέπουμε... Όλα αυτά θα καταργηθούν. Κύριε Λεχοβίτη, βλέπουμε όμως στις αλλαγές προωθούμενες και μία αυστηριοποίηση των ποινών για τους εμπρισμούς. Και τους εμπρισμούς είτε από αμέλεια είτε από δόλο, έτσι. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η αυστηροποίηση ποινών, ειδικά με ορισμένα δικήματα. Αν και αυτά γίνονται εν θερμό, αυτό είναι αποτέλεσμα προφανώς των τελευταίων εμπρισμών, οι οποίοι ταλαιπώρησαν την χώρα και έκαψαν μεγάλο κομμάτι του δασικού πλούτου της Ελλάδας. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως και αυτό εν θερμό νομοθέτη μιας ολόκληρης κατηγορίας εγκλημάτων. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάνω σε αυτό και συγκεκριμένα για αυτές λοιπόν τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Λεχοβίτη, και ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.